Κύριε Λάκη Αβραμίδη, κύριε Γενική Διευθυντή Τουρισμού της περιοχής Αμοχώστου. Είμαστε σήμερα στην πρώτη μέρα της έκθεσης εδώ στο World Travel Market και θέλω να μου σχολιάσετε τη σημερινή μέρα, σαν πρώτη μέρα, πώς τη βλέπετε, τι μηνύματα παίρνετε. Πέστε μου τη γνώμη σας. Καλά, η πρώτη μέρα ακόμα είναι νωρίς ακόμα για να βγούμε εκτιμήσεις και αποτίμηση το τι συμβαίνει. Και όμως η σημασία για μας είναι ότι η βρετανική αγορά που αποτελεί το μεγαλύτερο κομμάτι αυτής της έκθεσης για μας είναι μια πολύ σημαντική αγορά, ανεξάρτητα αν έχει κάποια μείωση τα τελευταία χρόνια. Εμείς σαν περιοχή Αμοχώς του Αγία Ναυροδράς δίνουμε μεγάλη σημασία στην αγγλική αγορά, γι' αυτό και είμαστε εδώ και σε κάποιες άλλες εκθέσεις. Αλλά θα δούμε το κλίμα πώς πάει. Θα πιστεύω ότι το 2012 θα είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα από τα φέτος, το 2011. Αλλά είναι, πρέπει να δούμε και τα ραντεβού που έχει ο COT με τους tour operator. Τα μέχρι τώρα δικά μας ένα-δυο που είχαμε ήταν αρκετά ικανοποιητικά. Οπότε θα πιστεύω ότι στο τέλος της έκθεσης θα είμαστε και σε καλύτερη θέση να πούμε τι συμβαίνει, αλλά και να έχουμε πολύ ευχάριστα πράγματα να πούμε για μια έστω και μικρή αύξηση της αγγλικής αγοράς. Τι ποσοστό παίρνει από την Αγγλία η περιοχή Αμοχώστου? Παίρνει περίπου το 25-30%. Οπωσδήποτε τους καλοκαιριούς μήνες περισσότερων παρά το χειμώνα. Και αυτό πιστεύω ότι είναι ένα προϊόν το οποίο μπορούμε να πουλήσουμε σε ακόμα περισσότερους, διότι είναι το καλοκαίρι, είναι ο ήλιος, θάλασσα, αμμουδιές που η περιοχή Αμοχώστου τις έχει σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Οπότε θα πιστεύω ότι αν όχι να τα ψηλώσουμε τα ποσοστά μας, τουλάχιστον να τα διατηρήσουμε. Θα ήθελα να μου πείτε, ένας τουρίστας που έρχεται στην περιοχή σας, τι είναι αυτό που θα τον κάνει να ξανάρθει? Τα πάντα. Μπορεί να είναι εξαρτάται για ποιο σκοπό έρχεται. Είναι η θάλασσα, οι παραλίες, ο ήλιος, κάτι το οποίο είναι το trademark της Αγίας Νάβας και του Πρωταρά. Υπάρχουν για όμως αυτούς οι οποίοι θέλουν να κάνουν κάτι παραπάνω από το ήλιο και τη θάλασσα, υπάρχουν τόσα πολλά που μπορεί να κάνει κάποιος. Είναι ένας οικογενειακός προορισμός με το πάρκο, με άλλα αξιοθέατα. Υπάρχει το Κάβο Κρέκο, έναν εθνικό πάρκο για διάφορες αρτικές δραστηριότητες. Υπάρχουν τα μουσεία, υπάρχουν οι εκδρομές που μπορεί να πάει κάποιος είτε στα γύρω χωριά είτε στην Κύπρο ολόκληρη. Κύπρος είναι τόσο μικρή που μπορεί να πάει κάποιος μία ολόημερη εκδρομή από τη μια άκρη της Κύπρου στην άλλη. Είναι τόσα πολλά, είναι συνέδρια που μπορεί να κάνει. Οπότε πιστεύω ότι άλλωστε φαίνεται και από τους repeaters ότι η περιοχή Αμοχώστου παίρνει έναν περίπου ποσοστό 40%. Δηλαδή αυτοί που έρχονται το μία χρονιά έρχονται εγώ το 40% να επιστρέφει. Σίγουρα θα πάει καλύτερα η περιοχή σας, γιατί με τέτοιο διευθυντή που έχουν να τρέχει συνέχεια σε τόσες εκθέσεις και να αγωνίζεται να φέρει κόσμο, πιστεύω ότι θα πάει καλύτερα. Το να τρέχεις είναι το ζητούμενο, είναι να έχεις ένα καλό προϊόν να προωθήσεις και πιστεύω ακλάνοντα ότι το προϊόν της επαρχίας Αμοχώστου, Αγία Πρωταράς και τα γύρω χωριά προσφέρουν ένα πολύ καλό τουριστικό προϊόν για όλα τα γούστα. Ευχαριστούμε κύριε Αβραμίδη για αυτή τη συνέντευξη. Εμείς ο τουριστικός τύπος και το Hellenic TV θα είμαστε πάντα μαζί σας να σας καλύπτουμε. Ευχαριστώ.